Να δούμε τώρα την Μαρία Χρύσα Σταμπολίδου από την περιοχή, από τον οικισμό της Νύψας, αν δεν κάνω λάθος. Μαρία Χρύσα, καλησπέρα. Χριστίνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τίποτα δεν έχει τελειώσει εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Νύψας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για τρίτο συνεχόμενο βράδυ, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής του στρατού και της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή. Υπάρχουν ακόμη μικρές εστίες φωτιάς, οι οποίες μένονται στην περιοχή. Να πούμε φυσικά ότι δεν έχουν τελειώσει όλα ακόμη, ωστόσο φυσικά και η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο βρίσκεται ακόμη υπό μερικό έλεγχο, καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα δοθεί μια τελική, από ό,τι προβλέπεται, σκληρή μάχη, προκειμένου να σβήσει η φωτιά ολοκληρωτικά και τα τελευταία της μέτωπα. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι έχουν επιχειρήσει στην περιοχή πάνω από 100 άτομα σε πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής, πάνω από 25 οχήματα επίσης της πυροσβεστικής. Μέχρι και λίγες ώρες πριν από τη δύση του ηλίου επιχειρούσαν και τα ενέργεια μέσα, 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα και τα 2 καναντέρ, τα οποία εναλλάξ έκαναν τις ενέργειες ρήψης προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση της φωτιάς. Οι πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν έρθει από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος, κυρίως της κεντρικής και βορείου Ελλάδος, βρίσκονται στο σημείο. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, Χριστίνα, στην ευρύτερη περιοχή της Νύψας, κάπου μεταξύ του χωριού, του οικισμού φυσικά της Νύψας και του σημείου το οποίο ήταν πάρα πολύ στην επικαιρότητα αυτές τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα, και αναφέρομαι στον υδροταμιευτήρα της Νύψας, όπου υπήρχε και το περισσότερο πρόβλημα, καθώς υπήρχε ο προβληματισμός σχετικά με το να μην φτάσει εκεί η φωτιά. Στο σημείο αυτό και τη δεδομένη χρονική στιγμή, τα πράγματα φαίνονται να είναι υπό έλεγχο. Φυσικά η κατάσταση παραμένει εκρηθμή και όλα τα τελευταία 24 ώρα, με όλες τις πυρκαγιές οι οποίες έχουν ξεσπάσει τόσο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης όσο και στην περιοχή του Εύρου εν γέννη, έχουν προκαλέσει προβληματισμό. Γνωρίζουμε φυσικά ότι έχει διαταχθεί μεικτό κλιμάκιο από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Νίκο Χαρδαλιά, τον αρμόδιο Υπουργό, προκειμένου να εξετάσει τις 15 τουλάχιστον δασικές πυρκαγιές, τις οποίες είχαμε μέσα στο τελευταίο 48ωρο σε όλον τον Εύρο, ένα κλιμάκιο το οποίο θα εξετάσει την περίπτωση του εμπρισμού σε όλες αυτές τις περιοχές που μιλούμε. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε σε γενικές γραμμές είναι ότι, όπως μπορείτε να δείτε τουλάχιστον πίσω μας, αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμη ένα επιχειρησιακό κέντρο εδώ, το οποίο έχει στηθεί, τουλάχιστον 2 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρα οχήματα τα οποία ανεφοδιάζουν τα πυροσβεστικά βρίσκονται γύρω μας. Υπάρχει ακόμη πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα. Και φυσικά αναμένουμε τις εξελίξεις, αναμένουμε το τι μέλη γενέστε και καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Το καλό, το ευτυχές στην όλη υπόθεση είναι ότι, σύμφωνα με τους χάρτες της πολιτικής προστασίας, έχουμε πέσει στην κλίμακα της επικινδυνότητας στο 3, σε ό,τι έχει να κάνει με την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς. Οι άνεμοι πλέον δεν πνέουν δυνατοί στην περιοχή, καθώς έχουν κοπάσει. Όλα δείχνουν ότι η έκβαση της κατάστασης πρόκειται να είναι καλή, ωστόσο να αναφέρω και πάλι πως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Mm-hmm. Η Δέλτα Τηλεόραση φυσικά για τρίτο συνεχόμενο βράδυ βρίσκεται στην περιοχή, παρακολουθεί τις εξελίξεις, όπως αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ, το οποίο προηγήθηκε, ακούστηκε και από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Είμαστε σε μια περιοχή όπου και το 2011, πριν από 9 χρόνια, είχε πληγή από πυρκαγιά. Μέχρι και που φτάσαμε στην περιοχή, να πούμε στο σημείο αυτό, με τη βοήθεια του συναδέλφου, του οπερατέρ, του Γιώργου του Δημόπουλου, που μας δίνει και την ευκαιρία να έχουμε αυτή την ζωντανή εικόνα γύρω μας, μπορούσαμε να μυρίσουμε το καμένο που υπάρχει στην περιοχή. Τεράστιες δασικές εκτάσεις έχουν καταστραφεί. Τεράστιες δασικές εκτάσεις, πάνω από 10.000 στρέμματα, είναι μαύρα. Υπάρχει έντονη η οσμή και η μυρωδιά του καπνού στην περιοχή. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε και δεν το ανέφερα στην εισαγωγή και πρωτύτερα,
Έχει να κάνει με το ότι στην περιοχή υπάρχει επίσης και η κινητή μονάδα επιχειρήσεων της περιοχής, το λεωφορείο μέσα στο οποίο συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε τις εξελίξεις, βρισκόμαστε στο σημείο και περιμένουμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Και αυτή η νύχτα ωστόσο θα είναι δύσκολη. Χριστίνα, αν δεν έχεις κάτι άλλο... Μαρία Χρύσα, γνωρίζουμε αν είναι πολλές οι εστίες αυτή τη στιγμή στην περιοχή και σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. Φαίνεται πως υπάρχουν ακόμη εστίες οι οποίες δεν είναι μεγάλες, ωστόσο αποτελούν επικίνδυνα σημεία, διότι είναι και το δύσβατο της περιοχής, όπως καταλαβαίνετε, που εντείνει την ανάγκη για προσοχή στην περιοχή, διότι μιλούμε για δασικές εκτάσεις. Είναι δύσβατο φυσικά και γιατί μιλούμε για την διάρκεια της νύχτας, όπου δεν μπορούν τα εναέρια μέσα να προσεγγίσουν, οπότε αποκλειστικά και μόνο η όλη έκβαση της κατάστασης έγκυται στην προσπάθεια που θα κάνουν τα πεζοπόρα τμήματα, οι άνθρωποι οι οποίοι συνδράμουν στην περιοχή. Να πούμε κάτι το οποίο επίσης δεν αναφέραμε, ότι στο σημείο βρίσκεται και ο στρατηγός της Βορείου Ελλάδος της πυροσβεστικής, ο κύριος Σπύρος Βαρσάμης, ο οποίος και συντονίζει την όλη επιχείρηση, σε συνεργασία πάντοτε με το διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας του νομού τον κύριο Κωνσταντίνο Κούκουρα και την διοικήτρια της αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, την κυρία Δερμενοπούλου. Όλες οι δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή και δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας, όπως αντιλαμβάνεστε, εφησυχασμός, και φαίνεται νομίζω και από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Μάλιστα. Μαρία Χρύσα Σταμπολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε περίπτωση φυσικά που κάτι χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου.